Θα σας πω τι ακούω αυτή τη στιγμή. Ακούω ένα ψαλμό. Τη ζωή εντάφω. Κατετέθης Χριστέ. Και αγγέλων στρατιέ, εξεπλήττοντο. Στην κατάβαση δοξάζουσι. Όσο ο Κύριος ήταν ζωντανός, ήταν αδιάφορος για τους ανθρώπους. Όταν ο Κύριος έφυγε ως ζωή και ως ψυχή, τότε έγινε σημαντικός για τους ανθρώπους. Αυτό λέει είναι κάτι που το κάνουμε κι εμείς για το δικό μας εαυτό, για τη δική μας ζωή. Απλά κοιτώντας τη διαδρομή του, μπορούμε να δούμε τη δική μας διαδρομή ως μία διάφορη ζωή. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να φύγεις από τη γη, τότε εκπλήσεσαι με πόσα δεν έζησες και με πόσα χρειαζόσουν να ζήσεις. Έτσι θα ανοίξεις τον τάφο που έχεις βάλει τη ζωή σου. Και θα εκπλαγείς με όσα θα ζήσεις. Ή θα τον αφήσεις κλειστό και θα κοιτάς τη ζωή των άλλων σαν να είναι η δική σου.
Πρώτα απ' όλα θα δεις την αδιαφορία. Για εσένα. Και το ενδιαφέρον για εκείνους. Μετά θα δεις το θα ήθελες για εσένα. Και το θέλω για εκείνους. Χρειάζεται να δεις πώς είναι το καλά. Και πώς είναι το κακά. Και αυτό το δρόμο θα σου τον δείξουν οι κρίσεις σου. Μη αναγνωρίζοντας τους διαφορετικούς δρόμους. Έτσι εσύ θέλεις να αλλάξεις. Το αλλού το δρόμο, μη βλέποντας το δικό σου δρόμο. Έτσι η ζωή εν τάφο είναι υπαρκτή. Ζώντας μέσα εκεί, ενώ είσαι στη γη. Ως αληθινή ζωή. Μετά επικαλείσαι τους Άγιους Πατέρες, τους Αγγέλους και το Θεό.
Ο Λάζαρος μη θέλοντας να αφήσει τις αδελφές του, άφησε τη ζωή του. Και ο Κύριος ζήτησε την αποχώρηση αυτών από το δρόμο του και του έδωσε μία νέα ζωή, ρωτώντας τον αν θέλει να τη διανύσει. Έτσι εκείνος δέχτηκε να περπατήσει τη νέα ζωή. Και εξήλθε από το σκοτάδι στο φως. Αυτό ακριβώς ζείται αυτή την εποχή. Από το θάνατο στη ζωή. Από το σκοτάδι στο φως. Αλλάζω και ζω. Εκείνες τον ζήτησαν για να κουμπίσουν επάνω του. Και ο Κύριος πρώτα απέσυρε αυτές τις ψυχές και μετά έδωσε τη ζωή στη δική του ψυχή. Έτσι χρειάζεται να δείτε ότι πάντα στη ζωή σας θα έρχονται κάποιες ψυχές να κουμπίσουν επάνω σας. Και αυτός που χρειάζεται τώρα να τις αποσύρει είστε εσείς ως Κύριοι του εαυτού σας. Αναγνωρίζοντας το θέλος σας, θα λάβετε τη δύναμη να αποσύρετε από τη ζωή σας τις ψυχές που ακουμπάνε
που βαραίνουν, που δεν περπατάνε, απλά θέλουν να συνυπάρχουν για να εμποδίσουν το δρόμο σου. Έτσι χρειάζεται να δεις την αρχή και το τέλος. Ως νεκρός στον τάφο, ως ζωντανός στη διαδρομή. Και η ζωή συνεχίζεται, λαμβάνοντας το δικό σου θέλω και αναγνωρίζοντας τη δύναμη τη ζωή που ζεις. Είσαι συναίσθημα. Αναγνώρισέ το και γίνε αίσθημα. Είσαι ψέμα. Αναγνώρισέ το για να δεις την αλήθεια. Είσαι αυτό που θέλεις. Αναγνώρισέ το και λάβε δύναμη και αίσθηση. Ό,τι γίνεται στη στιγμή, ζεις το. Ό,τι θα γίνει στο μέλλον, άφησέ το να εκδηλωθεί. Η ζωή είναι για εσένα, με εσένα παρόν.
Η ζωή έχει ό,τι χρειάζεσαι. Για να αναγνωρίζεις και να γίνεσαι αλήθεια. Η ζωή, η αλήθεια, ο άνθρωπος, ως παρουσία στη διαδρομή του. Και τώρα, Αριστείδη Μπαντέλη, αναγνώρισε τη διαδρομή σου. Δες το δρόμο σου. Άνοιξε την αίσθησή σου να απλώσει η αγάπη στη γη. Άνοιξε την αγκαλιά σου να έρθουν οι ψυχές άφησε ό,τι σε έκανε να μην είσαι στο δρόμο σου άφησε τον τάφο. Και γίνε ζωή. Εγώ ο Θεός, εσύ ο άνθρωπος, η Χριστίνα η φωνή μου και η παρουσία μου στη γη. Ψυχές με αναγνώριση της ζωής τους στο δρόμο του στη γη. Το έργο, η δύναμη, η σοφία, η αγάπη και το φως. Αμήν.